Παίρνει τη θέση του ομιλητή στο τέλος σε όλα τα λόγα στη θέση τους. Και έτοιμα. Αυτή τη στιγμή έχει ωθεί η κίνηση της έκτης υποδρομίας και παραμένει στην αφετηρία ο ομιλητής Οθέλος για την πρωτοπορία Πρίλια Σάντι. Είναι ταχύτατη και οδηγεί τον όμιλο. Έρχεται ο Σερμάικ από γρήγορα να τοποθετηθεί στη δεύτερη θέση και στην τρίτη ο Γκρέι Πάλ. Στην εσωτερική είναι ο Λαβάρ Τσίφ και στην πέμπτη θέση ο Χούρικαν. Ακόμα πιο πίσω βρίσκονται στα υπολοιπάλογα. Στο 800 Πρίλια Σάντι στην πρωτοπορία. Ο Σερμάικ είναι περίπου στο ίδιο ύψος. Γκρέι Πάλ έχει καλή θέση και ο Λαβάρ Τσίφ στην εσωτερική. Πιο πίσω βελτιώνει τη θέση του σημαντικά ο Πλάτωνας, Χούρικα, Βέντο Παναγιώτης. Πίσω τα υπόλοιπα άλογα, 600, ελέγχει το ρυθμό ο Σερμαϊκ από την Απρίλια Σάντι. Το ανέβασμα το ακολουθεί με δυνάμεις και ο Γκρέι Πάλ, ο οποίος κάνει ταυτόχρονη επίθεση μαζί με τον Σερμαϊκ. Θα περάσει τώρα στην πρωτοπορία και ο Γκρέι Πάλ τον καταδιώκει τώρα στο μισό μήκος. Μένει η Απρίλια Σάντι τρίτη και στην τέταρτη θέση ο Πλάτωνας, στην πέμπτη ο Λαβάρ Τσίφ με Σερμαϊκ στην πρωτοπορία. Πιέζεται από τον Γκρέι Πάλ στο μισό μήκος και τα δύο άλογα τώρα θα δώσουν τη μάχη με τον Σερμάικ να επιμένει να αντίσταται. Γκρέι Πάλ έχει ένα μικρό προβάδισμα, αν επιμένει ο Σερμάικ επιστρέφει στην πρωτοπορία τώρα ο Σερμάικ, ανοίγει περισσότερο τη διαφορά από τον Γκρέι Πάλ. Σερμάικ έχει δυνάμεις, θα κερδίσει άνετα τελικά τον Γκρέι Πάλ. Απρίλια Σάντι και στην τέταρτη θέση Βέντο Παναγιώτης. Επιβεβαιώνει την προτίμηση του Φίλιππου Κοινού ότι ήταν το μεγαλύτερο φαβορί της συνάντησης ο Σερμάικ για να κερδίσει άνετα τελικά τον Γκρέι Πάλ, ο οποίος πίεσε, τον πίεσε στα, μέχρι τα μέσα της ευθείας. Απρίλια Σάντι και Βέντο Παναγιώτη στην τέταρτη θέση.